Κυρίες και κύριοι βουλευτές, κύριε Πρόεδρε, η Ελλάδα κατέβαλε τεράστια προσπάθεια για τη σωτηρία της και κατάφερε να κρατηθεί όρθια. Σήκωσε το βάρος της πιο οξείας οικονομικής κρίσης των τελευταίων δεκαετιών και πέτυχε έναν άθλο για τα δεδομένα της σύγχρονης οικονομικής ιστορίας. Ακόμα και αυτοί που έχουν ασκήσει αυστηρότατη κριτική παραδέχονται τώρα ότι η έξοδος από την κρίση είναι κοντά. Υπάρχουν βέβαια ακόμη κάποια δύσκολα και σημαντικά βήματα. Έχουμε όμως καλύψει το 80% της απαιτούμενης προσπάθειας σε όρους δημοσιονομικής προσαρμογής, που είναι και η πιο δύσκολη προσαρμογή. Σε όρους ανταγωνιστικότητας έχουμε επίσης κάνει τεράστια προσπάθεια, αλλά στον τομέα αυτό τα περιθώρια είναι ακόμα πολύ μεγάλα. Η Ελλάδα το 2014 πραγματοποιεί ένα σημαντικό βήμα για έξοδο από την κρίση και ξεκινάει και με τη συνδρομή των Ευρωπαίων εταίρων μας μια άλλη πορεία. Την καθολική αναδόμηση του οικονομικού της προτύπου. Ενός προτύπου το οποίο πρέπει να βασίζεται πολύ περισσότερο στην εξωστρέφεια των ελληνικών επιχειρήσεων, στην προσέλκυση άμεσων ξένων επενδύσεων και στην καινοτομία. Να αλληλοσυμπληρώνεται με ένα αποτελεσματικότερο κοινωνικό κράτος δικαίου, με στοχευμένες κοινωνικές δαπάνες σε αυτούς που πραγματικά τις έχουν ανάγκη. Να υπηρετείται από ένα αποτελεσματικό και απλό φορολογικό σύστημα, το οποίο θα είναι πολύ περισσότερο επικεντρωμένο στην ίσπραξη των απαραίτητων εσόδων για τη χρηματοδότηση δημόσιων πολιτικών, έχοντας τη χαμηλότερη δυνατή αρνητική επίπτωση στην αναπτυξιακή δυναμική της ελληνικής οικονομίας. Και σε αυτό το τελευταίο θέλω να επιμείνω. Για να χτίσει και να διατηρήσει μια χώρα ένα σύγχρονο και βιώσιμο αναπτυξιακό πρότυπο, είναι όρος εκ των ον ουκάνευ να διαμορφώσει ένα αποτελεσματικό φορολογικό σύστημα με διευρυμένη φορολογική βάση και με ισορροπημένη κατανομή των φορολογικών εσόδων στα αντικείμενα των φόρων, δηλαδή εισόδημα, κατανάλωση και περιουσία. Προς επίρρωση αυτού, αλλά και επειδή ακούστηκε και η κατάφορα άδικη κριτική ότι η Ελλάδα υπερφορολογεί την ακίνητη περιουσία σε σχέση με τα ευρωπαϊκά δεδομένα, θέλω να θυμίσω μια αδιαφυσβήτητη πραγματικότητα. Μέχρι το 2010, η συμβολή στα έσοδα των φόρων επί της περιουσίας και ειδικότερα επί της ακίνητης περιουσίας ήταν πολύ χαμηλότερη από ό,τι για την πλειονότητα όλων των ευρωπαϊκών χωρών. Το φορολογικό μας σύστημα σχεδόν αγνοούσε αυτή την πηγή των εσόδων. Αυτό δεν το λέει το Υπουργείο των Οικονομικών. Το αποτυπώνουν ξεκάθαρα τόσο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσο και η Eurostat, ακόμα και στις πλέον πρόσφατες διαθέσιμες φορολογικές εκθέσεις τους. Εκθέσεις στις οποίες, αν κάποιος ανατρέξει, θα διαπιστώσει ότι αποτυπώνεται ξεκάθαρα πως ο φόρος επί της ακίνητης περιουσίας έχει, σύμφωνα με τα εμπειρικά δεδομένα, πολύ χαμηλότερη επιβάρυνση στην αναπτυξιακή δυναμική μιας χώρας από ό,τι η φορολογία στην εργασία. Και μάλιστα συνιστάται στην πλειονότητα των υπολείπων κρατών μελών να προσαρμόσουν ανάλογα και το δικό τους φορολογικό πλαίσιο. Θα ήθελα επίσης να συγκρίνω και να επισημάνω ότι η σχετική συγκριτική έκθεση του ΟΣΑ επιβεβαιώνει ότι η Ελλάδα μέχρι το 2010 υπολοιπόταν κατά πολύ του μέσου όρου των χωρών του ΟΣΑ σε σχέση με τη συμβολή των εσόδων από τη φορολογία της ακίνητης περιουσίας. Αυτό νομίζω απαντάει και στην κριτική που δέχτηκα επειδή τόλμησα να συγκρίνω τα έσοδα από ακίνητα της Ελλάδας σε σχέση με αυτά των εκτός Ευρώπης αναπτυγμένων χωρών του ΟΣΑ. Βέβαια, στην Ελλάδα αναγκαστήκαμε να κάνουμε πολύ μεγάλες προσαρμογές στο φορολογικό μας σύστημα μέσα σε λίγους μήνες, ενώ οι αντίστοιχες αλλαγές στις υπόλοιπες χώρες, αναπτυγμένες χώρες της Ευρώπης, αλλά και του κόσμου, διαρκούν χρόνια. Και βέβαια οι προσαρμογές έγιναν σε μια περίοδο που η κρίση έπληξε τα εισοδήματα της συντηρητικής πλειονότητας των συμπολιτών μας. Αυτό αναπόφευκτα και σε μεγάλο βαθμό δικαιολογημένα προκαλεί τη δυσαρέσκεια των συμπολιτών μας. Προφανώς όλοι μας, ή τουλάχιστον όσοι από εμάς η συμπολίτευση αναλαμβάνουν στο ακέραιο τις ευθύνες και τις δύσκολες αποφάσεις για το μέλλον της χώρας, γιατί, συνάδελφοι, πολύ καλή φιλοσοφία, αλλά στην πράξη τι κάνουμε. Πολύ καλά το να λέμε θεωρίες, αλλά η πράξη είναι αυτή η οποία θα μας κρίνει. Θα προτιμούσαμε να κάνουμε μια πολύ πιο ήπια προσαρμογή, να έχουμε περισσότερο χρόνο στη διάθεσή μας. Αλλά το ότι δεν έχουμε το χρόνο αυτό δεν σημαίνει ότι παρετούμαστε. Πορευόμαστε σε δύσκολο δρόμο με αποφασιστικότητα. Και μάλιστα, παρόλο που η καταβαλλόμενη προσπάθεια είναι τεράστια, επιδιώκουμε να διορθώσουμε τα όποια λάθη και τις παραλήψεις μας. Ειδικά, στη φορολογία εισοδήματος από ακίνητα, διαμορφώσαμε, όπως ξέρετε, μια διακριτή κλίμακα για τα έσοδα από ενίκεια, ώστε να μην φορολογούνται σωρευτικά, πράγμα που δημιουργούσε στρεβλώσεις και αδικίες.
Επιπλέον, με το ηλεκτρονικό μισθωτήριο διορθώνεται το αναχρονιστικό πλαίσιο με το οποίο οι πολίτες που δεν εισέπραταν νίκια είχαν την υποχρέωση να τα δηλώνουν και να εχωρούν τα δικαιώματα από τη μη ίσπραξη στο δημόσιο. Δηλαδή, το σύστημα εξορθολογίζεται. Όποιος δεν εισπράττει, ανακοινώνει στη φορολογική δίκη την καταγγελία της μισθωτικής σχέσης και δεν καταβάλει φόρο. Με τη θεσμοθέτηση του ένφια, επεκτείνουμε τη φορολογική βάση, κατανέμουμε δικαιότερα τα βάρη και διορθώνουμε αναπόφευκτες ελλείψεις της έκτακτης φορολόγησης μέσω ετηδέα και ΕΤΑ στις ηλεκτροδοτούμενες δομημένες επιφάνειες. Μάλιστα, η διεύρυνση της φορολογικής βάσης επιτυγχάνει για την συντριπτική πλειοψηφία των συμπολιτών μας σημαντική ελάφρυνση σε σχέση με την επιβάρυνση το 2013. Η ελάφρυνση είναι της τάξης του 4 και 20% που πρέπει να προστεθεί στη φετινή ελάφρυνση κατά 15% από τον ΕΤΑ. Επιτυγχάνουμε λοιπόν το στόχο μας, που είναι να εισπράττουμε λιγότερα από περισσότερους και να επιβαρύνουμε με περισσότερα πολύ λίγους που έχουν μεγάλες δυνατότητες. Τα έσοδα από τον ένφια του 2014 αναμένεται να κυμανθούν στα 2,65 δισεκατομμύρια, δηλαδή περίπου στο επίπεδο του αθροίσματος των εσόδων του ΕΕΤΑ και του ΦΑΠ του 2013. Και βέβαια θα είναι πολύ χαμηλότερα από τα έσοδα των σωρευμένων φόρων προηγούμενων ετών που κλήθηκαν οι φορολογούμενοι να πληρώσουν μέσα στο 2013 για να ξεκαθαρίσουμε μία και έξω από το παρελθόν. Ειδικότερα, δεν ήμουν καθόλου ευτυχής που το έκανα αυτό, αλλά δεν γινόταν αλλιώς. Δεν μπορούσαμε να το αφήσουμε να αδιαιωνίζεται αυτή η καθυστέρηση. Ειδικότερα, αναμένουμε ότι το ΕΤΑ του 2013 θα αποδώσει 1,9 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ ο κύριος φόρος του ένφια που μπορεί να συγκριθεί με το ΕΤΑ θα είναι όχι απλώς χαμηλότερος κατά 100 εκατομμύρια, αλλά το ποσό αυτό θα κατανεμηθεί σε περισσότερες ιδιοκτησίες από αυτές που πλήρωναν μέχρι σήμερα. Άρα, το όφελος για όσους πλήρωναν τον ΕΤΑ θα είναι σημαντικά υψηλότερο. Όπως ανέφερα, θα είναι από 4 έως και 20%. Ο ένφια σχεδιάστηκε με τέτοιο τρόπο ώστε να ελαφρύνει τα φορολογικά βάρη για κατοικίες, μαγαζιά, επιχειρήσεις που επιβαρύνονταν φορολογικά μέχρι τώρα και να φορολογήσει με λογικό και αναλογικό τρόπο τα κτίρια και τη γη που δεν επιβαρύνονταν. Βεβαίως όμως σχεδιάστηκε ώστε να κινείται στο δημοσιονομικό πλαίσιο που καθορίζουν οι συνολικοί δημοσιονομικοί στόχοι της χώρας. Διότι, όπως είπα πριν, καλές οι φιλοσοφίες, αλλά οι δημοσιονομικοί στόχοι για έξοδο από την κρίση είναι αυτοί που μετράνε. Ο κύριος φόρος του ένφια, ο οποίος θα αποφέρει περί το 80% των συνολικών εσόδων, έχει προοδευτικό χαρακτήρα με 12 κλιμάκια. Σημειώνω για μία ακόμα φορά ότι ο κύριος φόρος δεν επιβάλλεται επί της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου. Το ακίνητο απλώς κατατάσσεται βάσει τιμή ζώνη στην κλίμακα, αλλά ο φόρος προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό της επιφάνειας του κτίσματος επί τον αναλογούντα βασικό φόρο της κλίμακας, με την προσμέτρηση όμως επίσης συντελεστών που αναλογούν στην παλαιότητα, στην επιφάνεια, στον όροφο, στον αριθμό των προσώψεων και κατά περίπτωση στο αν ο χώρος είναι βοηθητικός ή αν το ακίνητο είναι ημιτελές. Ειδικά για τα ημιτελή, θέλω να σας επισημάνω ότι για αυτά ο συντελεστής ημιτελών κτισμάτων ορίζεται σε 0,4 τελικά και εφαρμόζεται στα ημιτελή κτίσματα ανεξαρτήτως σταδίου κατασκευής εφόσον δεν είχαν ηλεκτροδοτηθεί ποτέ και είναι κενά ή ηλεκτροδοτούνται με εργοταξιακό ηλεκτρικό ρεύμα, δεν είχαν ποτέ άλλη παροχή ρεύματος πλην της εργοταξιακής. Και φυσικά δεν πρέπει να επαναγνωρίζουμε ότι ελήφθηκε ειδική μέρημνα για την παλαιότητα των κτηρίων. Ενδεικτικά αναφέρω ότι για όλα τα κτίρια που ανεγέρθησαν πρώτου 1930 εφαρμόζεται συντελεστής παλαιότητας 0,8, ενώ για τα κτίρια με παλαιότητα άνω των 100 ετών εφαρμόζεται συντελεστής παλαιότητας 0,6. Υπάρχουν κάποιες ειδικές περιπτώσεις ακινήτων όπου το ύψος των τιμών ζώνης ενδεχομένως να προκαλούν στρεβλώσεις. Παρόλο που η τιμή ζώνης δεν παίζει ρόλο παρά μόνο στην κατάταξη του ακινήτου και όχι σε αυτό καθεαυτό τον υπολογισμό του φόρου. Επ' αυτού θα ήθελα να σας θυμίσω κάτι. Το ότι ορισμένα κτίρια ή οικόπεδα κατατάσσονται σε ψηλά κλιμάκια δεν οφείλεται στο Υπουργείο Οικονομικών, αλλά στην ένταξη συγκεκριμένων εκτάσεων στα σχέδια πόλεων και οικισμών όπως αποφασίστηκε από αρμόδιες τοπικές αρχές. Μάλιστα, δεν πρέπει να παραγνωρίζουμε το γεγονός ότι κατά το σχεδιασμό του ένφια ήρθαμε αντιμέτωποι με όλες τις χρόνιες παθογένειες που χαρακτηρίζουν το πλαίσιο της χρήσης γης και των κτηρίων, το πολεοδομικό πλαίσιο κλπ. Παρ' όλα αυτά, λειτουργήσαμε όσο πιο αναλογικά γίνεται για ειδικές περιπτώσεις. Επιπλέον, το Υπουργείο Οικονομικών θα συλλέξει όλα τα απαραίτητα στοιχεία
και θα τα εξετάσει το συντομότερο δυνατό, ώστε να δώσει στοχευμένα λύσεις όπου υπάρχει πραγματικό πρόβλημα. Ήδη εξετάζουμε προτάσεις που έχουν καταθέσει βουλευτές για εξαιρετικές περιπτώσεις που απαιτούν περαιτέρω εξέταση. Ο συμπληρωματικός φόρος του ένφια καλείται να φορολογήσει τη συγκέντρωση ιδιοκτησιών σχετικά μεγάλης αξίας. Στην περίπτωση αυτή, φορολογείται το σύνολο της αξίας των ιδιοκτησιών φυσικών και νομικών προσώπων, αλλά οι συντελεστές φορολόγησης είναι χαμηλότεροι σε σχέση με τους συντελεστές του ΦΑΠ. Μάλιστα, για τα φυσικά πρόσωπα, το αφορολόγητο όριο αυξάνεται σε 300.000 από 200.000 που ήταν στην περίπτωση του ΦΑΠ. Επιπλέον, το θεσμικό πλαίσιο έχει διαμορφωθεί έτσι ώστε να προστατεύσει τους πλέον αδύναμους οικονομικά ιδιοκτήτες ακινήτων και ειδικά τα νοικοκυριά που μασίζονται από ανεργία. Συγκεκριμένα, προβλέπεται έκπτωση στο φόρο κατά 50% από τα νοικοκυριά με εισοδήματα μέχρι και 9.000 ευρώ. Το ποσό προσαυξάνεται κατά 1.000 ευρώ για τον ή την σύζυγο και κάθε τέκνο και έτσι το εισοδηματικό κριτήριο για μία οικογένεια με δύο παιδιά να είναι 12.000 ευρώ. Μάλιστα, προβλέπεται πλήρης απαλλαγή για οικογένειες με τρία ή περισσότερα παιδιά για κάποιο ή κάποιο προστατευόμενο μέλος με αναπηρία και μάλιστα με αυξημένα εισοδηματικά κριτήρια κατά 3.000 ευρώ. Παραδείγματος χάρη, για μία οικογένεια με τρία παιδιά το εισοδηματικό όριο θα είναι 16.000 ευρώ. Επίσης, για τις επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα λόγω της ύφεσης, δίνεται η δυνατότητα αναβολής της πληρωμής του φόρου μέχρι και 3 χρόνια. Και θέλω εδώ να τονίσω για μία φορά ακόμα κάτι σημαντικό που κάποιοι μάλλον δεν θέλουν να το καταλάβουν. Δεν εξαιρούνται των απαλλαγών από τον ένφια όσοι οφείλουν στο δημόσιο, αλλά μόνο αυτοί που οφείλουν και δεν έχουν ρυθμίσει τα χρέη τους. Περαιτέρω, για τα κίνητα που χρησιμοποιούνται για επιχειρηματική δραστηριότητα, αυτά θα φορολογηθούν μεν κανονικά, αλλά εκείνα που είναι μεγαλύτερης έντασης χώρων και θεωρούνται ειδικών χρήσεων, όπως τα βιομηχανικά κτίρια, τα εκπαιδευτήρια ή τα ξενοδοχεία και συγχρόνως δεν έχουν και δυνατότητα της αλλαγής του είδους χρήσης, θα έχουν μειωμένη φορολόγηση κατά 50%. Και στο πλαίσιο αυτό θα προσπαθήσουμε να δούμε και άλλα παραδείγματα όπως τα τουριστικά καταλύματα. Και επειδή τέθηκε το θέμα, θα ήθελα να σημειώσω ότι τα ειδικά κτίρια θα αντιμετωπίζονται ομοιόμορφα ανεξάρτητα αν ανήκουν σε νομικά ή φυσικά πρόσωπα. Ειδικά τα κτίρια αγροτικής χρήσης δεν θα έχουν καμία φορολογική επιβάρυνση. Ενώ πρέπει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με το νέο κώδικα φορολογίας του εισοδήματος, για πρώτη φορά ο φόρος αυτός θα εκπίπτει ως δαπάνη της επιχείρησης. Όσον αφορά τη φορολογική επιβάρυνση της γης εκτός σχεδίου πώλησης ή οικισμού, το μεγαλύτερο μέρος οποίας αφορά στην αγροτική παραγωγή, η φορολογική της επιβάρυνση διατηρήθηκε σε ελάχιστα επίπεδα. Αυτό για όσους μιλάνε για δίμευση. Με το βασικό φόρο για τους βοσκότοπους και τα χέρσα να είναι μόλις 0,5 ευρώ το στρέμμα και τις καλλιέργειες κάθε είδους μόλις 2 ευρώ το στρέμμα. Είναι αυτοδίμευση, κύριοι βουλευτές. Καταλαβαίνω ότι κάθε φόρος είναι δυσάρεστος και προέρχεται από το υστέρημα πολλών συμπολιτών μας. Αλλά το να αναφέρονται και να λέγονται υπερβολές και ανακρίβειες, περιδίμευσης, καταστροφής κλπ. Είναι μια άκρος επιβλαβής τακτική. Για την αποκατάσταση της αλήθειας θέτω υπόψη σας τα εξής. Πρώτον, το 85% των σπιτιών είναι σε ζώνες κάτω των 1.500 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Δηλαδή ο φόρος δεν ξεπερνά τα 4 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Δεύτερο, σχεδόν το 80% των οικοπαίδων θα πληρώσουν από 3 ευρώ μέχρι 60 ευρώ το στρέμμα. Τρίτον, το 90% των αγροτεμαχίων που καλλιεργούνται θα πληρώσουν φόρο μέχρι 2,6 ευρώ το στρέμμα. Επαναλαμβάνω, είναι αυτό δίμευση? Μόνο το 5/4, μόνο το 5% των φορολογούμενων θα πληρώσουν συμπληρωματικό φόρο. Μόνο το 5%. Πέμπτο, κάτι που ανέφερε η κυρία Πατριανάκου. 800.000 φορολογούμενοι θα έχουν μειωμένο ή και καθόλου φόρο. Συνεπώς, κυρίες και κύριοι βουλευτές, το νομοσχέδιο αυτό είτε μειώνει έστω και λίγο ή δεν επιβαρύνει τη συντριπτική πλειονότητα των φορολογουμένων. Θέλω να επισημάνω ότι θα υπάρξει απαραίτητη μέρημνα για να είναι τα πληροφοριακά συστήματα του Υπουργείου έτοιμα να εξυπηρετήσουν τους φορολογούμενους. Πέραν όμως του ένφια, το νομοσχέδιο περιλαμβάνει κρίσιμες συμπληρώσεις στις υφιστάμενες διατάξεις του νέου κώδικα φορολογίας εισοδήματος και του κώδικα φορολογικών διαδικασιών. Πολλές από αυτές ήταν κρίσιμο να συμπληρωθούν πριν να τεθεί σε ισχύ από 1/1/2014 ο νέος νόμος. Θα ήθελα όμως να σταθώ και στις διατάξεις αυτού του νομοσχεδίου. Καταρχάς, προβλέπεται από 1/1/2014 η μείωση
του φόρου μεταβίβασης των ακινήτων σε 3% επί της φορολογητέας αξίας του ακινήτου από 8% για τα πρώτα 20.000 ευρώ φορολογητέας αξίας και 10% για μεγαλύτερες αξίες. Εκτιμούμε ότι αυτό θα συμβάλλει στη βελτίωση του κλίματος στην αγορά των ακινήτων. Επίσης, με το παρόν νομοσχέδιο, σχετικά με το συμψηφισμό απαιτήσεων, προβλέπεται ότι ο κώδικας φορολογικής διαδικασίας δεν επηρεάζει την εφαρμογή των σχετικών διατάξεων του κώδικα ίσπραξης δημοσίων εσόδων. Προβλέπεται μάλιστα ο συμψηφισμός όχι μόνο φορολογικών απαιτήσεων, αλλά και κάθε άλλης απαίτησης. Σε δεύτερη φάση, θα προβούμε στις απαραίτητες αλλαγές του θεσμικού πλαισίου, προκειμένου να επεκταθεί και στις οφειλές των φορέων γενικής κυβέρνησης. Θέλω να αναφερθώ και στο ζήτημα της λήξης της υποχρεωτικής κρίσης του δελτίου αποστολής που έχει τεθεί. Η απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων βάσει της προβλεπόμενης εξουδιωτικής διάταξης θα εκδοθεί άμεσα πριν το τέλος του έτους και θα προβλέπει τις δικλείδες που θα πρέπει να συνοδεύουν τη διακίνηση ώστε να μην υπάρξει κάποιο κενό. Επιπλέον, εισάγοντας το νέο κώδικα φορολογίας του εισοδήματος σειρά ειδικών φορολογικών κινήτρων όπως η έκπτωση των δαπανών επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας προς αυξημένων κατά ποσοστό 30% από τα καθάριστα έσοδα της κάθε επιχείρησης. Η απαλλαγή από το φόρο των κερδών φυσικών προσώπων, ατομικών προσώπων και νομικών προσώπων που εμπίπτουν στην έννοια των πολύ μικρών επιχειρήσεων από τη διάθεση παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας προς τη ΔΕΗ ΑΕ ή σε άλλο προμηθευτή. Η προσάυξηση κατά 50% του φορολογητήριου εισοδήματος του πρώτου κλιμακίου της φορολογικής κλίμακας για τους φορολογούμενους που κατοικούν μόνιμα σε νησιά με πληθυσμό κάτω από 3.100 κατοίκους, όπως επίσης μείωση κατά 40% των φορολογικών συντελεστών των επιχειρήσεων εκεί. Τέλος, θα ήθελα ακόμα να αναφερθώ σε ένα ακόμα ζήτημα που αποτέλεσε αντικείμενο συζήτησης και αυτό είναι το όριο ακαθάριστων εσόδων για την τήρηση βιβλίων για τους αγρότες. Το όριο αυτό προσανατολιζόμαστε να είναι 10.000 ευρώ. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, κάποιοι από εσάς έχετε επομιστεί το βάρος των δύσκολων αποφάσεων και στηρίζετε με επιμονή την καταβαλλόμενη προσπάθεια της κυβέρνησης να οδηγήσει για πάντα τη χώρα μακριά από την επώδυνη περίοδο των τελευταίων χρόνων και επιθυμείτε διακαώς την ευόδοση αυτής της προσπάθειας. Και έχετε αυτή την επιθυμία, διότι μέσα από αυτή την προσπάθεια, εκτός από την παρακαταθήκη που αφήνουμε στις γενιές του μέλλοντος, θα μας δίνεται σταδιακά η δυνατότητα να αποζημιώσουμε τους συμπολίτες μας για τις τεράστιες θυσίες τους. Ειδικότερα αυτούς που έχουν εκτυπηθεί πιο πολύ από την κρίση. Ναι, οι ελαφρύνσεις αυτές προς το παρόν δεν είναι αρκετές. Δεν είναι αυτές που αναλογούν σε ένα λαό που θυσίασε το 25% περίπου του εισοδήματός του για να αποκαταστήσει την αξιοπιστία του και να φέρει τη χώρα στον δρόμο της σωτηρίας. Αυτή όμως η προσπάθεια για απαλλαγή από τα βάρη του παρελθόντος θα επιταχυνθεί όταν και η Ευρώπη αναλάβει τις ιστορικές της ευθύνες για τις οποίες δεσμεύτηκε, αναγνωρίζοντας ακόμα πιο πολύ τη συμβολή του ελληνικού λαού στη σταθερότητα του ευρωπαϊκού οικοδομήματος. Μέχρι τότε, σας παρακαλώ να μείνετε προσιλωμένοι στο μεγαλύτερο εθνικό στόχο από την εποχή της μεταπολίτευσης. Σας ευχαριστώ πολύ. Εμείς ευχαριστούμε τον κύριο Υπουργό. Το λόγο έχει ο κύριος Στρατούλης για 8 λεπτά.